Οι Παρθένοι μας, οι οποίοι βρίσκονται σε μια πολύ καλή φάση αυτόν τον καιρό και σε θέματα που έχουν σχέση με συμφωνίες, με συμβόλαια, σήμερα θα πρέπει να προσέξουν. Από τη μία είναι μια πολύ δυνατή μέρα για εσάς που είστε γεννημένοι γύρω στις, τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου. Πολύ δυνατή μέρα για να κάνετε μια συμφωνία. Από την άλλη, ο Ερμής κυβερνήτης σας σας λέει να προσέχετε τα ψηλά γράμματα. Μπορεί δηλαδή να υπάρχει και ένα είδος εξαπάτησης. Οικονομικά προς το τέλος της εβδομάδας μπορεί να έχετε μία σύγκρουση. Γι' αυτό, αν είναι πολύ σημαντικά τα θέματα τα οικονομικά που σας απασχολούν, είναι καλύτερα, αφού προσέξετε τη σημερινή μέρα, μην υπάρχει εξαπάτηση, να τα τελειώσετε σήμερα, αύριο, μεθαύριο, γιατί το τέλος της εβδομάδας θα είναι αρκετά πιο εκρηκτικό. Μάλιστα. Βρέχει τόσο πολύ που ακούγεται. Βροχή είναι αυτό που ακούγεται απ' έξω. Ναι, έβρεχε πάρα πολύ. Δεν ήρθα εγώ, έβρεχε πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Είναι καλό το νερό. Να ξεπλένει, είναι κάθαρση, είναι ωραίο, χρειάζεται, μας χρειάζεται και τόσο καλοκαίρι, εγώ που λατρεύω το καλοκαίρι, φτάνει. Φτάνει. Λοιπόν, ζυγοί που είστε γεννημένοι το Σεπτέμβριο, είστε σε μια καλή φάση, δεν επηρεάζεστε από δύσκολα γεγονότα, μόνο εσείς του Οκτώβρη, ειδικά αν είστε εκεί γύρω στις 10, προς το τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να προσέχετε οικογενειακές υποθέσεις. Κάποια καυγαδάκια φαίνονται, τα οικονομικά είναι αυτά που θα βελτιωθούν. Σήμερα μόνο μια συζήτηση που θα κάνετε με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, ίσως θα πρέπει να προσέχετε τον τρόπο που χειρίζεστε το λόγο ή να μην σας εξαπατήσουν. Mm. Για τους σκορπιούς μας, που από τη μια έχω να πω τα καλύτερα, και ο Δίας και η Αφροδίτη, και εσάς που είστε γεννημένοι γύρω στις 30, αν έχετε καλή όψη στο οροσκόπιό σας, σημαίνει πολλά. Υπάρχει όμως ένα παρασκήνιο που δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι, εσείς με τη διέστησή σας θα το βρείτε, το οποίο μπορεί να σας κάνει ζημιά, δηλαδή μπορεί να θέλουν να μπλοκάρουν τις ενέργειές σας, να γίνεται κάτι παρασκηνιακά το οποίο να σας ενοχλεί. Άρα προσπαθήστε λοιπόν να διαισθανθείτε τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μπλοκάρει. Εργασία, υγεία, θα πρέπει να την προσέχετε. Γενικά όμως είστε σε μια πολύ ερωτική περίοδο, αν είστε γεννημένοι γύρω στις 30 και έχετε καλές όψεις, ο έρωτας καραδοκεί ή αναθερμαίνατε ή ήδη υπάρχουσα σχέση, μην βάζουμε και φυτίλια στους ανθρώπους. Οικονομικά σήμερα θα πρέπει να προσέχετε, ενώ κάνετε η Σκορπιέ αυτό τον καιρό, και δεν είναι μόνο σήμερα και αύριο, διαρκεί πολύ, μπορεί να βρείτε καινούριους τρόπους ώστε να ρυθμίσετε οικονομικά θέματα. Οι τοξότες μας του Νοέμβρη είναι σε μια πολύ πολύ καλή φάση. Αν κάνετε κάτι μυστικό, αν δουλεύετε, αν είστε καλλιτέχνες, γιατροί, πνευματικοί άνθρωποι, ψυχολόγοι, μπορεί να κάνετε πάρα πολλά σπουδαία πράγματα. Θέματα τα οποία όμως έχουν σχέση με τα οικονομικά και με συλλογική δουλειά ή με φίλους θα πρέπει να τα προσέχετε, ειδικά στο τέλος της εβδομάδος. Αν είστε γεννημένοι γύρω στις 1 του μηνός, κάτι λαθεμένο υπάρχει στο σπίτι και την οικογένεια. Σήμερα ενδεχομένως να το αντιληφθείτε, γιατί αυτό διαρκεί πολύ καιρό και ίσως να μην το καταλαβαίνετε. Ένα λάθος, μια παραπλάνηση. Σήμερα λοιπόν μπορεί να σας δώσει μια ένδειξη. Το δεύτερο δεκαήμερο είστε καλά, το τρίτο δεκαήμερο, παρά το γεγονός ότι είναι ο χρόνος στις δικές σας ημερομηνίες γέννησης, μπορεί να βρείτε λύσεις οι οποίες θα είναι ιδανικές. Οι εγώ καιροί μας που είναι γεννημένοι το Δεκέμβρη, 25, 26, 27, αν είστε γεννημένοι, κάτι πάρα πολύ καλό μπορεί να συμβαίνει σε συλλογική δουλειά ή από φίλους. Αν είστε μόνοι, μπορεί από φίλους, από μια συγκέντρωση, να βρείτε το άλλο σας μισό. Αν είστε όμως γεννημένοι γύρω στις 7, αρχές Ιανουαρίου, προς το τέλος της εβδομάδος θα είναι ιδιαίτερα δυνατή ή σκληρή ημέρα, θα μπορούσα να πω, και σε επαγγελματικό επίπεδο. Χαλαρώστε, χαμηλώστε τους τόνους και συζητήστε τώρα στις αρχές της εβδομάδος θέματα τα οποία απασχολούν την επαγγελματική σας ζωή και όχι αργότερα. Μην τρέχετε με το αυτοκίνητο ή όταν χειρίζεστε μεταλλικά αντικείμενα και μην πάτε να μαλώσετε κάπου που νομίζετε ότι μπορεί να ανάψει κάτι, γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Υδροχόοι μου, σας περιμένει πάρα πολύ δουλειά. Ο Άρης σας δίνει τη δύναμη να έρθετε σε επαφή και με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά ή να δείτε καινούργια πράγματα τα οποία γίνονται. Αυτή η όψη που μου λέω από τον Οκτώβριο, ότι
τον Αύγουστο, Οκτώβριο. Από τον Αύγουστο ότι καινούργια πράγματα πάνω σε παλιά βάση ισχύει και για εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Συλλογική δουλειά μπορεί να βοηθήσει ώστε να προχωρήσετε, ενώ η επαγγελματική και η κοινωνική σας ζωή είναι ιδιαίτερα καλή. Εάν έχετε ένα νομικό διαδικαστικό θέμα, ένα δύσκολο ταξίδι προς το τέλος της εβδομάδας, καλά είναι να το αναβάλλετε, γιατί δεν φαίνεται να έχει μια καλή εξέλιξη και μάλιστα μπορεί να είναι και δύσκολη. Ευτυχώς δεν πηγαίναμε. Ψαράκια, μην κάνεις ταξίδι. Ψαράκια του Φεβρουαρίου, όποια και αν είναι τα δύσκολα θέματά σας αυτόν τον καιρό, είστε σε μια πολύ καλή φάση. Προσέχετε την υγεία σας και ένα οικονομικό θέμα προς το τέλος της εβδομάδας, το οποίο δεν πάει όπως ακριβώς εσείς θέλετε. Ενώ αν είστε γεννημένοι γύρω στη 1 Μαρτίου, καλός είναι ο Ποσειδώνας, μας δίνει φτερά και όνειρα, αλλά σήμερα μπορεί να είναι λίγο απατηλός. Καλή εβδομάδα. Ό,τι έχετε να κάνετε, κάντε το από ένα σκυλάκι. Τρουφό σκυλό.